Η μεταπολίτευση και η οριστική κατάρρευση της 7ετούς δικτατορίας ήταν φυσικό επόμενο να γεμίσει χαρά ολόκληρη την Ελλάδα. Προσμονή και ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Βεβαίως, αυτά τα συναισθήματα πνίγονταν από την συφορά της Κύπρου, ωστόσο κάθε πολίτης ήταν και πάλι ελεύθερος μετά από χρόνια να κάνει και να πει όσα ήθελε χωρίς περιορισμούς και τον φόβο των χαφιέδων. Φυσικά, η πολιτική μεταβολή δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστη και την τέχνη. Πέραν των δεκάδων αντάρτικων δίσκων που κυκλοφόρησαν, ώστε εταιρείες να εκμεταλλευτούν την αγωνιστική διάθεση του κόσμου, κάποιοι δημιουργοί εξέφρασαν την ανακούφισή τους για την αλλαγή μέσα από τα έργα τους. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος ήταν ένας από αυτούς. Βαθύτατα πολιτικοποιημένος από μικρή ηλικία, δεν έχανε την ευκαιρία να σχολιάζει τα τεχτενόμενα στην Ελλάδα μέσα από τους στίχους του. Έτσι λοιπόν, η μεταπολίτευση βρήκε το γνωστό στιχουργό με διάθεση να θέλει να εκφράσει την ικανοποίησή του για το μεγάλο γεγονός. Εκείνη την εποχή ο Γιάννης Πανός ετοίμαζε τη νέα δουλειά του για λογαριασμό της Μήνος έπειτα από μια μακρά συνεργασία με την Κολούμπια, αποστασιοποιημένος από τα πολιτικά τραγούδια που κατέκλυζαν τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς. Η στίχη θα ήταν και πάλι του βασικού του συνεργάτη Λευτέρη Παπαδόπουλου και όπως συνέβαινε συνήθως του έδωσε τις μελωδίες για να γράψει τα λόγια πάνω σε αυτές. Ο δίσκος ονομάστηκε «Οδός Αριστοτέλους», κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 1974 και συμμετείχαν σε αυτόν ο Γιάννης Πάριος, ο Γιάννης Καλατζής και η Χάρης Αλεξίου. Το εξώφυλλο έκανε ο ζωγράφος Σπύρος Βασιλείου. Στο άλμπουμ αυτό, δύο από τα τραγούδια, το «Και» και το «Και Ακαρτέρι», μιλούσαν ξεκάθαρα για την πολιτική κατάσταση. Το τρίτο όμως, με τίτλο «Γύριζαν τα τρένα», αν και σε καιρούς δημοκρατίας η λογοκρισία δεν είχε πάψει να παίζει το δικό της σκοτεινό ρόλο. Πιθανόν όμως, ολόκληρη στιχουργική του δίσκου να κατατέθηκε στην Επιτροπή τους πρώτους μήνες του 1974. Έτσι, απαγόρευσε την ηχογράφηση του τραγουδιού με το στίχο «Μέσα από την επτάχρονη ντροπή» και υποχρέωσε τον Λευτέρη Παπαδόπουλο να τον αλλάξει, κάνοντάς τον «Μέσα από τις νύχτα στην ντροπή». Και ναι μεν έτσι πέρασε από την Επιτροπή, αλλά το νόημά του άλλαξε τελείως. Ο στιχουργός έγραψε κατά βάση ερωτικούς στίχους, ακούγοντας τις μουσικές του Σπανού, όμως δεν μπορούσε να μην αναφερθεί και στα πολιτικά γεγονότα. Έτσι σε μια από αυτές έβαλε τα λόγια «Γύριζαν τα τρένα και έφερναν και σένα μέσα από την επτάχρονη ντροπή». Σκοπός του ήταν να δώσει την εικόνα μιας γυναίκας που περίμενε για πολλά χρόνια τον άντρα της, ο οποίος είχε φυλακιστεί ή εξοριστεί ή ήταν αυτοεξόριστος για τα αντιδικτατορικά του φρονήματα. Και να, τώρα τον έβλεπε και πάλι μπροστά της να έρχεται με ένα τρένο και εκείνη να κρατά, όπως λέει ο στίχος, 5 τριαντάφυλλα σιωπή. Με μιας λοιπόν όλα τα συναισθήματα της αγωνίας, της αμφιβολίας, του φόβου, μήπως δεν τον ξαναδεί, μετατρέπονται σε δάκρυα χαράς με το στίχο. «Βγήκαμε στους δρόμους, σε έπιανα απ' τους ώμους και έκλαιγα που ήσουν ζωντανός». Όπως και να έχει, πρόκειται για ένα από τα ωραιότερα δημιουργήματα του Γιάννη Σπανού που μπορεί να μην έγινε τόσο γνωστό, όχι βεβαίως ότι δεν ακούστηκε, όμως τούτο δεν σημαίνει ότι έχει μικρότερη αξία από τα υπόλοιπα. Η δε ερμηνεία της Αλεξίου είναι πραγματικά ιδανική, ενώ στο δεύτερο κουπλέ ακούγεται στις δεύτερες φωνές ο Γιάννης Πάριος. Ήταν καλοκαίρι και σφίγγα στο χέρι 5 τριάντα φύλλα σιωπή. Ήταν καλοκαίρι και σφίγγα στο χέρι